Είμαστε περήφανοι που δώσαμε αυτή τη μάχη όλους αυτούς τους μήνες. Είμαστε περήφανοι που βρεθήκαμε μπροστά υποστηρίζοντας το δίκαιο του ελληνικού λαού και πήραμε αυτή την δύσκολη επιλογή να μην οδηγήσουμε τον τόπο σε μια εθνική και μαζική καταστροφή. Ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, από την πρώτη στιγμή, από τότε που δίναμε τον αγώνα πριν από 7 μήνες και εδώ ήταν σε αυτά τα μέρη, στην Κρήτη, στα Χανιά ήταν ο τελευταίος σταθμός του ταξιδιού της προηγούμενης προεκλογικής περίοδου, θυμάμαι. Και ξαναπαίρνω το νήμα εδώ από την Κρήτη. Από τότε είχαν ετοιμάσει ένα σχέδιο. Ποιο ήταν αυτό το σχέδιο? Έβλεπαν ότι ο πόθος, η αγωνία, το πάθος ενός λαού να σταματήσει να βρίσκεται σε συνθήκες υποτέλειας και ομοιρίας δεν μπορεί να συγκρατηθεί, όσα μέσα κι αν είχαν καταφέρει να επιβάλλουν. Και προκειμένου να μας εγκλωβίσουνε, φτιάξαν το σχέδιο της λεγόμενης αριστερής παρένθεσης. Σχεδιάζανε, προφανώς αφού δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν το λαό μας, να πάνε στην κάλπη νωρίτερα από ό,τι όριζε η θεσμική διαδικασία. Θυμηθείτε, κάναν τις προεδρικές εκλογές, τις εκλογές για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας 3 μήνες νωρίτερα, με στόχο μέσα στον Φλεβάρι να κλείσουν τις τράπεζες και να μας οδηγήσουν σε πιστωτική ασφυξία, ώστε να υποχρεωθούμε σε πτώση και υποχώρηση. Σε ζωντανή σύνδεση με τα ανώγια της Κρήτης παρακολουθήσαμε ένα